Πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτησή μα με τον πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον οποίο και καλησπέριζω. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε μαζί μα. Ε, λοιπόν, φαντάζομαι σήμερα δεν πέσατε από τα σύννεφα με την αρνητική στάση τη πλειοψηφία στη Βουλή α, για το θέμα τη ρήτρα αναπροσαρμογή, να μην κόβετε το ρεύμα σε όλου όσοι δεν έχουν να την πληρώνουν. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά η δική μα από τα υπόλοιπα κόμματα που αναφέρεστε. Ότι εμεί δεν κάνουμε αντιπολίτευση απλά για να κάνουμε αντιπολίτευση, επικοινωνιακά για να πάρουμε μερικού ψήφου. Από το 2020 ο Όμιλον είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο mm -hmm. ε, στη Βουλή και είχα μιλήσει και για την κρίση που έρχεται οικονομική και επιστηστική. Θυμάμαι τώρα από όλα τα έδρανα τη Βουλή: Όλοι οι βουλευτέ γελούσαν. Το 20, το είπα στον Πρωθυπουργό: Έρχεται επιστηστική και ενεργειακή κρίση. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Του πρότεινα να προαγοράσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να μην πληρώνει ακριβά το ρεύμα ο Έλληνα. Δεν μα άκουσαν. Ξέρετε, το πρόβλημα το πολιτικό προσωπικό, κύριε Μελιγκόν, είναι ότι τρέχει πίσω από την εξέλιξη. Δηλαδή, βλέπουν και την αντιπολίτευση. Και την αξιωματική και την Ελλάδα. τρέχουν πίσω από τι εξελίξει. Και προσπαθούν να σπεκουλάρουν όλο και περισσότερο λέγοντα δώσε παραπάνω. Και εγώ ρωτώ εσά, κύριε Μελιγκόνη, μια χώρα πτωχευμένη που δανείζεται καθημερινά Πού θα βρείτε λεφτά να τα δώσει. Μισό λεπτό. Λέτε τρέχουμε πίσω από τι εξελίξει. Κανεί όμω δεν είναι στο μυαλό του Πούτιν. Ποιο μπορούσε να προβλέψει, Όχι ότι είναι μόνο θέμα ρωσική εισβολή, η ακρίβεια και η ενεργειακή Άκριβος. κρίση. Ωστόσο, α, τα παρόξυνε τα πράγματα. Το δεν υπάρχει εμβολία. με το πολιτικό προσωπικό αυτή τη χώρα ναι. είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι κάθε αποτέλεσμα έχει και ένα αίτιο. Όταν βλέπει λοιπόν από το 19-20. Από το 17, 16. Εγώ θυμάμαι εδώ στο κόντρα μου και έκανα εκπομπέ και από το παρελθόν και έλεγα ότι στην Ουκρανία θα παίξει ένα μεγάλο παιχνίδι μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία. Φαινόταν. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Ναι. Φαινόταν ότι θα έρθει η αντίδραση του Πούτιν. Φαινόταν ότι η κλιμάκωση από τι ΗΠΑ. Δεν το εξετάζω. Κακό γίνεται, αλλά δεν το αναλύω τώρα. Θα έφερνε και την αντίδραση τη Ρωσία. Έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι. Κάνετε λάθο. Το 2020 δεν υπήρχε η κρίση στην Ουκρανία. Αλλά εγώ μιλούσα στη Βουλή για την πείνα που έρχεται. Γιατί mm -hmm. είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κύριε Μελιγκόνη, μου, όταν στην τσέψη 10 ευρώ, και καταναλώνει τα 15, χρειάζεται ναι. έξω τα 15. Δεν βγαίνεται. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Ελλάς δεν παράγει προϊόντα, κάνει εισαγωγή προϊόντων στην εφοδιαστική της αλυσίδα, στην τροφή της. Δεν μιλάω τώρα για βιομηχανία, ναι. μιλάω για τροφή. Όταν λοιπόν εσύ έχεις έλλειμμα τεράστιο στην εφοδιαστική σου αλυσίδα και αναγκάζεσαι να κάνεις εισαγωγή καλακτοκομικών προϊόντων, σιταριού, κρυθαριού, καλαμποκιού, Τότε πολύ απλά σημαίνει μαθηματικά mm. ότι αν συμβεί το παραμικρό σε διεθνή κλίμακα, έχει τελειώσει. Αυτό συμβαίνει με την Ελλάδα σήμερα. Και όλα τα κόμματα λέμε σέματα, κύριε Μελικώνη. Η πείνα που έρχεται από το Σεπτέμβριο και το χειμώνα θα είναι τρομακτική. Σα το λέω προειδοποιώ όλα τα κόμματα, έστω και τώρα, από Αύγουστο σεπτέμβριο, το λέω πολύ απλά και λαϊκά, mm. να μην μείνει στρέμα άσπαρτο στη χώρα. Και δεν μιλώ τώρα για μιλώ για καλαμπόκι, για σιτάρι. Για, για σι... τα αυτονόητα, τα στοιχειώδη. Τα αυτονόητα γιατί το καλαμπόκι γίνεται και ξέρετε, ζωοτροφή. Το ζώο δεν μεγαλώνει από αέρα. Ναι. Χρειάζεται τροφή, ζωοτροφή. Δεν παράγει Ελλάδα ζωοτροφέ. Δεν έχουμε λιπάσματα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και να σου πω και κάτι. Όταν στο πρωθυπουργό τη χώρα, εγώ πρότεινα την και ολόκληρη μελέτη έτοιμη mm -hmm. για του λιγνίτε στην Πτολεμαίδα με τη νέα μέθοδο που του προτείνουμε εμεί ω ελληνική λύση, έτοιμη μελέτη να δημιουργηθούν υποπροϊόντα. Δηλαδή, ακόμη και ζωοτροφέ ναι. και λοιπάσματα. Με μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το άνοιγμα των λιγνητών, την τολεμαϊδα, θα μπορούσαμε να έχουμε τεράστια υπεραξία κέρδου. Και ο Έλληνα σήμερα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και πληρώνει προϊόν που έπαιρνε πριν δύο χρόνια 60% επάνω. Σα το λέω από τώρα. Η βενζίνη θα φτάσει στα 3 ευρώ. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά. Όσο κλιμακώνει. Πόσο περίεργο θα ακουγόταν τον Νοέμβριο ότι θα φτάσει στα 2,5. Όχι, εγώ το είχα πει στη Βουλή από το 20 όμω. Είχα πει ότι η Βετζίτη θα πλησιάσει τα 2 ευρώ και παραπάνω το ναι. 20. Mm -hmm. Δεν είμαι προφήτη, ακούστε. Γιατί πολλοί λένε διάφορα. Και για τα πετρέλαια, για το φυσικό αέριο, όλα τα έλεγα, όλα αυτά και βγήκαν μπροστά μα. Δεν ακούει το πολιτικό προσωπικό και δεν βλέπει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέμε ότι τουλάχιστον η ελληνική λύση σε επίπεδο, θέλει αν θέλετε, αντιπολιτεύσεω πάντα έχει προτάσει. Και όποια. Έχω τώρα πέντε προτάσει που άφησα στον Πρωθυπουργό. Γρήγορα, γρήγορα. Πέντε απλά βηματάκια για το πώ μπορούμε να μειώσουμε ναι. την τιμή του ρεύματο. Γίνεται. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αρκεί να μην χάσει και λεφτά το κράτο. Γιατί μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό, και εδώ λέει αντιπολίτευση ψέματα. Δεν μπορεί να μειώσει το κράτο την τιμή τη βεζίνη. Ξέρετε γιατί? γιατί. Από εκεί συντηρούνται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Αν μειωθεί ο φόρο καταναλώσεω, αυτά δεν λένε τα πολιτικά κόμματα και αυτό λέω ότι ψεύτονται συνεχώ. Αν τολμήσουν και πειράξουν τα λεφτά από εκεί, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα, 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 θα κηρύξουμε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχουν έσοδα. Αφού δεν παράγει, δεν έχει εξαγωγέ. Αλλά είστε το μόνο κόμμα που λέει όχι στη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωση Όχι, στα Είμαστε καύσιμα. το μόνο κόμμα που έχουμε τι πέντε προτάσει ώστε να μειωθούν οι τιμέ και στα mm -hmm. καύσιμα, αλλά και κυρίω στην ενέργεια. Συγκεκριμένε προτάσει. Να τι πούμε με τίτλου, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μετά. Για να μείωση, ακούστε, να κάνουμε μια απλή μείωση. Πέντε βηματάκια. Πρώτον, αλλαγή στο ενεργειακό μείγμα τη χώρα. Τι σημαίνει αυτό. Σήμερα έχουμε φυσικό αέριο. Έχουμε ελάχιστο mm -hmm. λιγνίτη. Εάν ανεβάσουμε στο μέγιστο δυνατό 25% όπω έχουν πολλέ χώρε, άλλε έχουν 40%, mm -hmm. σημαίνει μείωση κιλοβατόρα κατά 6 λεπτά στην κιλοβατόρα. Mm -hmm. Τιμή. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο βήμα. Τα έχουμε στα γραμμένα. Επιδότηση των αυξήσεων του ρεύματο με τα 800 εκατομμύρια ευρώ το ΕΤΜΕΑΡ. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθεια. Δεν το έκανε ποτέ αυτή η κυβέρνηση. Ποτέ. Mm -hmm. Τι mm -hmm. λε, Το ΕΤΜΕΑ τι είναι, 800 εκατομμύρια κάθε χρόνο, τα οποία πηγαίνουν σε 5-6 ολιγάρχε. Δείτε το λογαριασμό τη ΔΕΗ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πάει εκεί. Μειώνει κατά τρία λεπτά την κιλοβατόρα πάλι την τιμή με τα 800 εκατομμύρια. Τα δίνει. Μπορεί mm -hmm. να το κάνει. Τρίτο. Κατάργηση ρήτρα αναπροσαρμογή. Αλλά πώ. Με δημιουργία νέα βάση δεδομένων πραγματικού κόστου παραγωγή ρεύματο. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι πραγματικό. Ξέρετε, το χρηματιστήριο αξιών αυτό το γρήγορο του ρεύματο ναι, ναι. που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία του 2011, που δεν άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και που τον εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και λέω ότι είναι όλοι συμμετοχοι στο έγκλημα. Λένε ψέματα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ή το κοινάλ, δεν λένε τίποτα για του λιγνίτε. Γιατί δεν λένε να ανοίξουμε τώρα τι. Όχι. Πώ δεν λένε. Όχι. Εμεί λέμε και ποσοστό. Γιατί λένε ανοίξτε του λιγνίτε. Ξέρετε τι κάνανε, έγκλημα κάνανε. Έχουν απολύσει όλου του υπαλλήλου. Του έχουν συνταξιοδοτήσει. Μπορεί να του ανοίξει αύριο το πρωί. Αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ναι. Χρειάζονται 6-7 μήνε. Το έγκλημα έγινε από τη στιγμή που του πήραν. Στην Δυτική Μακεδονία ψάχνουν εργολαβίε τελευταία στιγμή για να μπορέσει να γίνει εξόριξ. Δεν είναι απλό πράγμα. Πατάω ένα κουμπί και ανοίγει το λοιπόν. ελληνικό εργοστάσιο. Κύριε, αυτά είναι τα ψέματα που λένε στην Αθήνα. Χρόνο, θέλει χρόνο. Αυτά είναι τα ψέματα που λένε πολιτική στην Αθήνα. Εγώ ζω στη Μακεδονία. Mm -hmm. Η διαφορά του ελληνικού λιγνίτη με του γερμανικού ή του βελγικού που δούλευε mm -hmm. ναι. πατέρα στην ανθρωποκορυχία ναι. είναι ότι ο βελγικό και ο γερμανικό είναι δύο χιλιόμετρα κατά τη γη και ο δικό μα με του κάψου τον βρίσκει. Είναι επιφανειακό. Έχετε πάει σε λειτουργία ή πάει. Άλλο λέω. ότι λε, Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί ΔΕΗ λένε ότι η απόφαση τη κυβέρνηση για πρόωρη απολιγνητοποίηση ήταν εγκληματική, γιατί το λιγνίτι, αν το μετανιώσει όπω π.χ. τώρα, δεν μπορεί την επόμενη μέρα. Πρέπει να ξαναβρει εργολαβίε. Δεν τα έκαναν αυτά μόνιμοι εργαζόμενοι Ακούστε στη ΔΕΗ. Εργολάβοι τα έκαναν που είναι άνεργοι Κακός. εδώ και ένα χρόνο. Κακώ. Κάκιστα. Mm -hmm. Μπορεί η Ελλάδα έχει την τεχνογνωσία. Mm -hmm. Εγώ μπορώ να δώσω και στου ε, Έλληνε κυβερνώντε mm -hmm. τη λύση αυτή. Υπάρχουν λύσει. Πα στην Τολεμάηδα, πα στην Κοζάνη, πα στην Φλόρινα, υπαρχει υπάρχει δυναμικο Υπάρχουν έμπειροι επί του θέματο που το κάνουν. Ακούστε, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Λένε ψέματα mm -hmm. και μετά για να καλύπτει το ψέμα του λένε ένα άλλο ψέμα. Για μένα αυτό είναι το μεμτό. Δηλαδή, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργό εξορίξει πριν ένα μισή μήνα. Ναι ή όχι. Τι έκανε από τότε. Τίποτα. Το κάνουν επικοινωνιακά, αυτό είναι που με συγκλονίζει. Έχει πλούτο πάνω από τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε μερικά σημεία. Δεν το λέω εγώ, καθηγητή Ρελίδη, φόσκολο, το είπε το ίδιο το Ινστιτούτο Ιδρογονανθράκων, mm. mm. η κυρία Φωτιανού. 250 με 300 δι είπε η κυρία αυτή. 300 δι υπάρχουν ορειτό πλούτο υδρογονάθρακε. Άλλα 250 είναι οι Πλούτο των Ελλήνων που πρέπει να επιστραφεί στου Έλληνε. Και αυτοί κάνουν, τίποτα. Αυτά είναι που με ενοχλούν ω άνθρωπο. Τα ψέματά του. Δεν μπορώ τα ψέματα του άλλου. Επί... Και επί τη ευκαιρία, ναι. επειδή είπα για Αθήνα και Μακεδονία και επαρχία, αύριο στο Περιστέρι, στο Κίβε, θα έχω μια ομιλία. Εκεί θα γίνουν αποκαλύψει για τα εγκλήματα που έκανε η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία τρία χρόνια στην ενέργεια. Τρομακτικά εγκλήματα. Και καλό όλου του λεθέντε, όσοι θέλουν, να έρθουν να ακούσουν. Δεν θα ψηφίσουν. Α έρθουν στο Κίβε αύριο στο Περιστέρι. Εθνάρκου Μαγαρίου 1 είναι στο Κυφισό, στη mm -hmm. γωνία. Α έρθουν εκεί να ακούσουν την ελληνική λύση. Και επαναλαμβάνω με προτάσει. Όχι παραμύθια. Αυτά που σα λέω είναι καταγεγραμμένα. Έδωσα ολόκληρη μελέτη. Ναι. Ακούστε, για να γίνει μια μελέτη χρειάζονται 300-300 ευρώ. Την έκαναν οι εμπειρογνώμονε μα, την παραδώσαμε εδώ στον Πρωθυπουργό, ακόμη και για δημιουργία πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα, αλλά όχι με σχάση, με σύνδεξη. Η νέα μέθοδο είναι αυτή. Να προλάβουμε όλου του επόμενου. Mm -hmm. Γιατί τώρα με, αυτό ασχολούνται οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Του τη δίνουμε την μελέτη έτοιμη χωρί να δώσει ούτε ένα ευρώ. Ε, από τότε δεν με κάλεσε κανένα από να μου πει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Υπάρχουν εμπειρογνώμονε έτοιμοι. Αμερική, Γαλλία, Ελληνοαμερικανοί, Γάλλοι, να έρθουν να βοηθήσουν. Θα είμαστε οι πρωτοπόροι στην ενέργεια. Ούτε αυτό κάνουν. Λοιπόν, λιγνίτε δεν θέλουν. Εξορίξει δεν θέλουν. Πυρηνική ενέργεια δεν θέλουν. Το μόνο που θέλουν να τρέχει ο ένα στο ταμείο και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα του που κανονικά πρέπει να είναι πάμφθινο. Mm -hmm. Μου έστειλαν μια φωτογραφία σήμερα από την Ιταλία. Ένα 60 έβενζίνι. Ένα 60 στην Κύπρο που παίρνουν από εμά τα δηληστήρια τα δικά μα βενζίνη και πετρέλαιο, ένα 70. Γιατί, για να οικονομάνε οι δηληστριάδε. Αν δεν θέλετε να, κατα... να, καταργηθεί, να μειωθεί ο ιδιωτικό χώρο κατανάλωση. Δεν είναι χώρες, μόνο αυτό, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και, και ναι, δεν πρόεδρε, είπα αυτό εγώ. Όχι, 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 δεν είπα αυτό εγώ. Μην τα μπερδεύετε. Είπα ότι για να μπορέσει να δώσει τα χρήματα αυτά, από κάπου να βγουν. Η κυβέρνηση αδυνατεί να το κάνει αυτό γιατί ξέρετε ότι έχει στάσει στάση πληρωμών. Τη προτείναμε άλλα πράγματα ώστε να παράγουμε πλούτο σε 5-6 μήνε για να μπορεί να το κάνει. Γιατί το, το πρόβλημα διωγγώνεται από εδώ και πέρα, σα λέω. Κύριε Προεδρεύοντα, πρέπει, το... πρέπει να καταργηθεί ο ειδικό φόρο. Πρέπει να καταργηθεί ο φόρο στο φόρο. Mm -hmm. Αλλά για να πρέπει να καταργηθεί, πρέπει mm -hmm. να έχει σχέδιο. Εντάξει, γιουρούσια τώρα δεν πληρώνω. Γιουρούσια μην πληρώνεται. Γιουρούσια με ένα άρθρο και ένα. Αυτό δεν γίνονται. Δεν μπορεί να κορυδέψει τον Νικολάο. Θέλει δουλειά και οργάνωση. Θέλει δουλειά και οργάνωση ο τόπο. Δεν μπορεί οι πολιτικοί οι οποίοι την έφεραν εδώ τη χώρα να ζητούν και πάλι να την ξανασώσουν. Κύριε Πρόεδρε, επειδή λέτε ότι ο πολιτικό πρέπει να βλέπει μπροστά. Εντάξει, τώρα σε αυτή την κρίση, ναι. όσο κρατάει, είναι λογικό να γυρίζουμε στου λιγνίτε να ψάχνουμε οτιδήποτε Δεν αν, αν μπορεί να μα σώσει. Δω... Ε, άλλο θέλω να πω. Το μέλλον, αφού λέτε για το μέλλον. Α, και με δεδομένο ότι, χτε, α πούμε, η έρευνα ε, είναι περισσότερε από 50% οι πιθανότητε να, να μην καταφέρουμε να κρατήσουμε κάτω από 1,5 βαθμό Κελσίου την αύξηση τη ε, θερμοκρασία. Το, το μέλλον. Δεν είναι να, να δούμε στη χώρα που έχει τον περισσότερο ήλιο κλπ. Και λοιπά και λοιπά, τι μπορεί να γίνει με, με αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια. Σα ρωτώ γιατί πολλέ φορέ έχετε λάτε. υιοθετήσει μια πολύ Α, σκληρή άκουστε. ρητορική και, είχα... κατά Εμείς, και κατά των ανεμογεννητριών και κατά των φωτοβολταϊκών. Ω ελληνική λύση, δεν είμαστε αφέλι και ψεύθε όπω είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή. Παράδειγμα, πήγε και μου στη Νέα Δημοκρατία με άδεια. Ήταν προηγούμενη η επένδυση αυτή. Από ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε. Mm -hmm. Στην Πτολεμαϊδα, στην Κοζάνη, 300 ΜΒ ναι. φωτοβολταϊκά. Και λέω εγώ τον κύριο Μελιγκόνη που δεν είναι ειδικό. Το φωτοβολταϊκό χρειάζεται ήλιο, έτσι, δεν είναι. Ξέρετε πόση ηλιοφάνεια έχει η Κοζάνη. 100 μέρες το χρόνο. 200 μέρε έχει νεφιά. Γιατί το έκαναν αυτό. Αυτά πρέπει να μάθει ο ελληνικό λαό. Πόσο ψεύτε είναι. Γιατί η επιδότηση ήταν μεγαλύτερη για την παραμεθόρια περιοχή. Άρα, αέρα κοπανιστό η Σουηδία, βγάλαμε υπερτυπολογίε. Εντάξει, πάντω από τη Γερμανία που έχει γεννήσει και... ας πούμε, φωτοβολταϊκά, και. λογικά πρέπει να είναι. Και τα ξυλώνει τώρα. Και τι ανεμογεννήτε. Γεν... Περισσότεροι είναι οι φάνοι Και τα ξυλώνει. Αν θε να το κάνει αυτό, πα στην Πελοπόννησο. Κατάλαβε τι εννοώ. Δεν το κάνουν για να παράγουμε ρεύμα. Ναι. Αριτζίδε είναι. Κομπιναδόροι είναι. Αυτό είναι κομπίνα. Δεν είναι δουλειά. Ούτε παροχή υπηρεσία είναι. Δεν είναι δουλειά που θα δώσει θέση εργασία. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άλλο παράδειγμα. Η Δανία. Το 50% τη ενέργεια παράγεται από νεμογεννήτριε. Ναι. Άκουσα υπουργό εγώ σε μεγάλο κανάλι mm -hmm. να χτυπιέται πάνω, γνωστό υπουργό, πάνω στα. και να λέει: Αν βάλουμε ανεμογεννήτριε στην Ελλάδα, θα γεμίσουμε, θα έχουμε τσιάπα ρεύμα. Ψεύτης ο υπουργό. Η Δανία 50% ρευματοδότησε από νεμογεννήτριε. Mm -hmm. Το ρεύμα τη είναι ίδιο με την Ελλάδα, για... <συλί> ακριβώ. Πιο κοροϊδεύουν. <συλί> Αλλά τα λε, στα κανάλια, επειδή τα πληρώνουμε τα λεφτά. Και μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Δεν έχουν αντίλογο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού τη χώρα. Του συγκεκριμένου πολιτικού προσωπικού. Επειδή ελέγχει τα κανάλια, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Mm -hmm. Ό,τι ανοησία μπορεί να κατέβει. Και επειδή την πλάτη για το μέλλον. Η κάθε αναμογεννήτρια έχει μέσα όρο ζωή 20 χρόνια. Mm -hmm. Ναι. Έχει σπάνιε γέε, τοξικά απόβλητα. Οι πτέρυγε τη δεν ανακυκλώνονται. Οι πτέρυγε. τα τεράστια πτέρυγα. Mm -hmm. 25 μέτρα, 30 μέτρα. Τι θα κάνουμε μετά από 20 χρόνια. Α, βλέποντα και κάνοντα. Να γίνω εγώ η σκουπιδαποθήκ των Γερμανών. Όχι κύριε Βαλικώνη. Τα βουνά τα δικά μου, τα νησιά τα δικά μου, οι θάλασσε δικέ μου θα μείνουν ανέγκυχτε. Έχω πυρηνική ενέργεια, μπορώ να κάνω πυρηνικό σχέδιο. Είναι οικολογικό. Είναι πράσινο, το λέει η Ευρώπη. Όχι ευελόπουλο. Κατόπιν μια... πιέσεων τη Γαλλία, το λέει η Ευρώπη, γιατί Ουδόντας η Γαλλία δεν έλεγε... ενδιαφέρει. 52 εργοστάσια ναι. έχει η Γαλλία. Ναι, ναι αλλά έχει ε, Του σεισμού αθά... τη Ελλάδα δεν έχει βέβαια. Αλλά... Ε, τότε αν το πει στην Ιαπωνία που μόνο με πυρηνική ενέργεια λειτουργεί. Ε, είδατε τι έγινε στην Φουσίμα όμω. Δεν είδατε πάλι. Για Εκεί ξέρετε. το λάθο ήταν γιατί ήταν ναι. παραθαλάσσιο το πυρηνικό εργοστάσιο και δεν κάνανε ειδικό στον πυρήνα από τα άλατα τη θάλασσα που διέφερθαν τον πυρήνα. Και είναι το πρόβλημα. ιδιωτική εταιρεία ήταν πάλι. Στο Κοσλοτού η ιδιωτική εταιρεία που κοίταξε να κόψει τα κονδύλια, περίκοψε κονδύλια για να κάνει τη δουλειά τη, την πει να και την πάτησαν από εκεί. Έχουν εκατοντάδε πυρηνικά εργοστάσια στην πιο σεισμογενή περιοχή του κόσμου. Αυτά τα παραμυθάκια κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Όχι από εσά. Δεν χάνετε εσεί τον ύπνο σα δηλαδή. Όχι. Όπω δεν χάνονται από τον Αγγέλαδο. Ο Αγγέλαδο είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μα φοβίζει όλου. Όπω φοβάμαι τι φωτιέ. Mm -hmm. Αλλά με τι φωτιέ φταίει η φωτιά, με την πλημμύρα φταίει η βροχή, με το χιόνι φταίει το χιόνι, ξέρω εγώ στην Αττική Οδό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Θα λέμε ψ... ψέματα στου Έλληνε ή αλήθεια. Κύριε Γιατί κανένα κανάλι δεν μετέδωσε την είδηση που μετέδωσαν βρετανικά κανάλια σήμερα ότι βρέθηκε στου Μολάου στη Σπάρτη το ορυκτό Γερμάνιο. Βάλτε στο Google Γερμάνιο, θα το βγάλει Μολάου. Τεράστιο κοίτασμα Γερμανίου. Το ξέρει κανεί αυτό. Δεν πα πουθενά. Το Γερμάνιο, με βάση βέβαια το υλικό αυτό κατασκευάζονται. Τηλέφωνα κινητά, ηλεκτρονική ηλιακή κυψέλε για τα φωτοβολταϊκά που σα αρέσουν. Φακού κάμερα, ε, δορυφόρου, ε, οθόνε υπολογιστών, αισθητήρε για το παρκάρισμα στου αυτοκινητόσει. Από εκεί για το Γερμάνιο γίνεται. Mm -hmm. Το βασικό, βρέκε Μολάου τεράστιο κοίτασμα. Τεράστιο! Κανένα δεν ενδιαφέρθηκε. Το βρήκε η ιδιωτική εταιρεία, τη οποία συμμετοχή έκανε πάλι limit up. Ναι. 1300 ευρώ το κιλό κοστίζει. Ακούσατε το νούμερο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Με αυτού του πολιτικού έχουμε να κάνουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Σήμερα, χθε, έπρεπε να παραιτηθεί όλη η κυβέρνηση. 30.000 νεκροί ζητούν δικαίωση, αγαπητέ κύριε Μελικόνη. 30.000 νεκροί. Βγαίνει ο κύριο Καπραβέλος και λέει το εξή. Οι μισθοί ασθενεί COVID πέθαναν από ενδοοικομιακέ λοιμώξει. Ναι. Το είπα το 20 με στη Βουλή, 21 το έλεγα. Όταν τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν καλά, θα έχουμε προβλήματα. Έρχεται η πανδημία και του το λέω. όλοι το λένε. Αυτό... όλοι. Τι εννοείται για τον κύριο Καπραβούλη. Ε, και η μελέτη τη Χιόδρα Λίτρα το είπα αυτό. Σοβαρά. Υπάρχει άνθρωπο που από την κυβέρνηση που λέει ότι είναι καλά τα νοσοκομεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό τη Ευρώπη σε νοσοκομεία και δημοξία η Ελλάδα. Mm -hmm. Οι άλλοι έχουν 20 και 15% και εμεί έχουμε 50%. Σοβαρά μιλάτε κύριε Μελικού. έτσι απλά. 15.000 νεκροί. Τι είναι αυτή. Αρχιμό. έχετε. Θέλω να πω γιατί το παρουσιάζετε σαν από να γιατί δεν το κάνει κανένα. Μάθαμε κάτι καινούριο αυτό. Γιατί κανένα δεν το κάνει follow-up όσο πρέπει. Από τα κανάλια. Mm -hmm. Το θάψανε. Τέλο. Αυτά πρέπει να μάθει ο ελληνικό λαό. Και από την Τώρα ξεκίνησε και ο τουρισμό. Μην μη, μη ξεχνάτε. Λέω. Κάθε φορά που ξεκινάει ο τουρισμό, το λέει η πανδημία. Κοιτάξτε, γι' αυτό σα λέω ότι στη χώρα μα το λογικό έγινε παράλογο για το παράλογο λογικό. Ναι. Ο τουρισμό δεν είναι βαριά βιομηχανία, κύριε Μελικόνη. Όχι, κάντε λάθο. Είναι παροχή υπηρεσία. Και είναι υψηλού κινδύνου Βιομηχανία των αγωγικών. Mm -hmm. Με κα την παραμικρή ένταση τελειώνει ο τουρισμό. Mm -hmm. Ποια είναι η βιομηχανία, η βιομηχανία τροφή, η εφοδιαστική σου αλυσίδα. Αυτό έλεγα από το 11 που μου στη Βουλή και επιμένω να το λέω τώρα. Πρέπει να κάνουμε βαριά βιομηχανία εφοδιασμού. Mm -hmm. Για να μην πεινάσουμε, mm -hmm. για να μην έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο είναι, ότι δεν έχουν λύσει όλοι αυτοί. Ενώ εμεί είμαστε η λύση, αυτό είναι το μέρο του προβλήματο. Κύριε Βελόπουλε, σα άκουσα πριν που είπατε ε, ότι αν δεν έκανε την. Ε, ότι κάνοντα οι ΗΠΑ την κλιμάκωση, φαινόταν ότι η Ρωσία θα απαντήσει. Ναι. Ε, ερώτηση. Ωραία, ε, για τι ΗΠΑ δεν ξέρω. Ωραία, διάφορε χώρε γύρω από την ε, Ρωσία ήθελαν να μπουν στο ΝΑΤΟ, να συνδεθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. κι του δεν ήταν. Βεβαιότατα. Όταν ένα γείτονα διαφωνεί με μια απόφαση ενό κυρίαρχου κράτου πριν να μπουκάρει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Βαρβαρότητα αυτό που έκαναν οι Ρώσοι. Αλλά Πάλι ναι. ξεχνάτε κάτι. Όταν ρωτάω, Κούβα, δεν ξεχνά, ρωτάω. Ό, όχι εσεί, οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί. Ναι. Όταν η Κούβα επιχείρησε να βάλει πυράβλου, θυμάστε τι έγινε με τον Κέννεντ. Σύμφωνα, αλλά τώρα δεν κάνει ο Πούτιν. Τωρινό. Το ρινό, το ρινό, που κανένα κάνει. Για κανάζι, τα νησιά γενιτέρω, του Ολομόντο. Ακριβώ. Ναι. Πρώτα το πάγω στη Βουλή. Mm -hmm. Τα νησιά του Ολομόντο ήταν το να κάνουν βάση κινέζικη. Και τι απάντησε οι Αμερικανοί, θα απαντήσουμε δια τη βία. Ακεί η βία είναι καλή. Αν κάνουν Αυστραλίοι και Αμερικανοί. Η βία όμω των Ρώσων, που για μένα και η μία βία και η άλλη είναι απορριπταία και καταδικαστέα, mm -hmm. δεν μιλάμε για εκείνη τη βία. Και στο τέλο, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί στην Ουκρανία, κύριε Μελικόνη. Τώρα Ρώσοι. υπάρχουν στην Ουκρανία. Τι δουλειά έχουν οι Όλα τα όπλα είναι αμερικανικά, κύριε Μελικόνη. Μην τρελαθούμε και ελληνικά. Και ελληνικά. Δίνουν και, ελληνικά. εδώ, έτσι, τράνζιτ, από την Αλεξανδρούπολη, αυτά που έλεγα εγώ. Δεν κατάλαβα. Τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί στην περιοχή. Αφού οι άνθρωποι ζητάνε όπλα για να αμυνθούν. Α, ρωτώ εσάς. Δεν είναι η στοιχειώδη αλληλεγγύη να του δώσουμε. Δεν αμυνούνται. Ποιο αμυνούνται. Όχι, οι Αμερικανοί. Οι Ουκρανοί είναι ο χρήσιμο Έχουν υποστεί μια βαρβαρότητα από του Ρώσου και ο, ο, ο Ουκρανικός λαό πληρώνει την βαρβαρότητα των Ρώσων γιατί οι Αμερικανοί συνεχίζουν το ίδιο πράγμα. Οπλίζουν συνεχώ του Ουκρανού mm -hmm. για να έχουν περισσότερου νεκρούς. Έπρεπε να βρουν τρόπο να βρεθεί ειρήνη, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Γιατί... Οι Ουκρανοί το ζητούν όμω. Λένε δώστε μα όπλα, ζητάνε κι άλλα όπλα. Άρα ο Τζέλε Πάκη πιστεύετε σε αυτό. Ο Ζελέσκι ε, το... το λέει που είναι υποχείριο των Αμερικανών. Ο οποίο είναι πάμπλουτο, δισεκατομμυρίουχο, έχει 18 ακίνητα και στο Χόλιγουτ και στην Καλιφόρνια και στο Μαϊάμι και στην Κορσική. Ζάπλουτο. Και το παίζει αντάρτη. Ο αντάρτη και ο πολεμιστή και ο ήρωα πάει και πολεμάει στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Όχι στο γραφιάκι το παίζει αντάρτη και κάνει διαγγέλματα. Μου θυμίζει το δικό μου καρα... τον... τον ε, τώρα. Κάθε εβδομάδα και ένα διάκαιρμα. Mm -hmm. Πιο πολλά από την Ελισάβετ έχει κάνει ο Πρωθυπουργό. Η Ελισάβετ ε, σε 70 χρόνια βασιλεία έχει κάνει 4-5. Ο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το ένα. Ε, αυτό κάθε εβδομάδα και ένα διάγγελμα. Ακούστε, σε εμά θα βρείτε τη λογική. Γιατί είμαστε η φωνή τη λογική. Η πραγματική φωνή τη λογική. Δεν είμαι ούτε εναντίον των Αμερικανών, ούτε υπέρ των Ρώσων, ούτε εναντίον mm -hmm. των Γερμανών. Είμαι υπέρ αυτών που είναι υπέρ τη Ελλάδο. Αυτό που μα κάνουν σήμερα οι Αμερικανοί. Το χοντρό άδειασμα και το ψέμα του Πρωθυπουργού. Και δεν προ... πραγματικά... για τα f λέμε τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Απορώ που τα κανάλια πραγματικά δεν ψάχνουν ναι. τι ειδήσει. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού με είναι επίσκεψη κλίση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Επίσημη. Γιατί δεν το λέει κανένα κανάλι. Αυτή η επίσκεψη σημερινή ήταν ναι. η περσινή που θα πηγαίναμε για τα 200 χρόνια τη απελευθέρωση του 2021. Mm -hmm. Δεν τον κάλεσαν αυτόν ειδικά. Και εσύ να είσαι πρωθυπουργό και εσά τα καλούσανε. Ψέματα λένε. Τα κακάλεσε η Αμερική τον πρωθυπουργό τη χώρα. Ψεύδο ήταν για την ομιλία του για το 1921. Επειδή δεν έγινε πέρσι, μεταφέρθηκε για φέτο. Και οι νεοδημοκράτε με τα τρόλ που έχουν, με τα μέσα που διαθέτουν τεράστια mm -hmm. επιτυχία του πρωθυπουργού. Και πριν πάει ο πρωθυπουργό εκεί, ο Biden και ο Μπλίνκερ θέλουν να δώσουν F 16 Τούρκου. Εγώ δεν θα πήγαινα, κύριε λοιπόν. Δεν θα πήγαινα. Ε... Αλλά τόση πρέμουρα να πάει να μιλήσει στο Κογκρέσο και τόσο ψέμα πια. Τόσο ψέμα. Ο πρώτο ηγέτη που θα μιλήσει. Ψέμα κι αυτό. Ο πρώτο ηγέτη που μίλησε Έλληνα, ξέρετε ποιο ήταν. Ο Βασιλεύ Γεώργιο. Πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό μίλησε ο πρώτο στο Κογκρέσο. Δεύτερο είναι ο Μητσοτάκη πάλι. Πάλι ψέματα λένε. Αυτά τα ψέματα με ενοχλούν εμένα. Δεν μπορώ πραγματικά πολιτική να κάνει με ψέματα. Δεν γίνεται πια. Απορώ με του ψηφοφόρου τη Νέα που επιμένουν να το στηρίζουν. Πάντω σε μια τέτοια ε, συγκυρία που αναβαθμίζεται το ρόλο τη Τουρκία και χάρη στην, ε, στο ρόλο που έχει στο Ουκρανικό, μάλλον εξαιτία για μα, χάρη, σε για αυτού, στο ρόλο που έχει στο Ουκρανικό, ε, δεν έχει μια λογική ε, να είναι όσο στενότερε γίνεται οι σχέσει ΗΠΑ. Ακούστε, κύριε Μελή. Με δούνε και λαβίνε ενδεχομένω. Δεν το λέω στους... για τη συμφωνία που Επειδή... θα, θα φιβά... καταψηφίσετε αύριο. Ε? Να, να. Αφιβάλλω, αφιβάλλω αν έχουν διαβάσει κάποιοι το κηδίδι. Να εύχεστε να υπάρχει το κράτο του Ισραήλ. Και να υπάρχει και το κράτο τη Ρωσία. Εάν αυτά τα δύο κράτη που είναι το δίπολο που συμπιέζουν την Τουρκία δεν υπάρξουν, τότε η Τουρκία θα γίνει Οθωμανική πραγματικά αυτοκρατορία, κύριε Μελιγκόνη. Mm -hmm. Οι ισορροπίε στην περιοχή μα είναι λεπτέ. Mm -hmm. Όσο υπάρχουν τα δύο κράτη αυτά, είμαστε καλά εμεί. Αν τελειώσουν αυτοί οι δυο, τελειώσαμε και εμεί. Αν δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, είναι πρόβλημά του και είναι με την Ουκρανία. Δικό του θέμα είναι. Και βέβαια με την Ουκρανία είμαστε, mm -hmm. αλλά ξεχνάμε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει το Κόσοβο. Ε, δεν το έχει αναγνωρίσει ακόμα. Μαζί μιλάμε. Έχει διπλωματική αντιπροσωπία κανονική. Μαζί μιλάμε τώρα. Και εδώ έχουμε την Κύπρο εμεί προηγούμενο παρόμοια συμπεριφορά. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί αυτοί που κυβερνά τη χώρα, γιατί δεν θα μα πάνε μόνο σε Χάγη για το Αιγαίο. Θα ακροτηριαστεί η Ελλάς. Και αναφέρομαι σε αυτά που έρχονται στην πορεία. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικό όταν μιλάω και, και αυτοί είναι πολύ προσεκτικοί όταν υπογράφουν. Γιατί άλλη μια προδοσία όπω αυτή του λάθο που κάναμε τι πρέσπε, του προδοτικού για μένα λάθο. Γιατί κάθε λάθο είναι εκούσιο ή ακούσιο. Για μένα τα προδοσία. Είναι πραγματική προδοσία για αυτά που θα έρθουν στην πορεία, σα λέω. Δεν τελείω το παραμύθι. Η Μεγάλη Αλβανία περιλαμβάνει και κομμάτια τη Σκοπίων. Αυτά τα ξέρει ο Έλληνα. Όταν γίνει αυτό το πράγμα, θα γίνει μετά. Και τα λέω με πολύ σε γραμμή Σαμαρά σα βρίσκω. Όχι, Βλέπετε πρέσπε στο Αιγαίο. Σα Σαμαρά σε γραμμή Βελόπουλου. <laughs> σα προβοκάρω, σα προβοκάρω. Σε γραμμή Βελόπουλου Σαμαρά. Πώ Γιατί... την είδατε την παρέμβασή του. Δεν με ενδιαφέρουν τα τη Νέα Δημοκρατία, με διαφέρουν. Α λύσουν μόνο του τα του. Άρα, για να θυμηθώ και την ρίση του ανθρώπου με τον οποίο συνεργαστήκατε, του Γιώργου Καρατζαφέρη, η, η όλη συζήτηση περί δεξιά πολυκατοικία σα αφήνει αδιάφορο. Εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί ο συγκεκριμένο πολιτικό άντρα είχε αγωνίε για την Νέα Δημοκρατία, γιατί προχώρησε από την Δημοκρατία. Εγώ δεν mm. πρέπει να είμαι Δημοκρατία. Δεν έχω καμία σχέση με τη νέα Δημοκρατία. Κυρίω με αυτή την Δημοκρατία που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή του πρώτου. Εκεί του μεγάλου εθνάρχου ή γενάρχου έτσι, του κόμματο. Ο οποίο κρατικοποίησε, δε, Κρατικοποίησε αεροδρόμια, κρατικοποίησε όλα όσα ήταν στρατηγικού χαρακτήρα έτσι, ιδρύματα. Και αυτοί έρχονται και τα λαϊλατούν όλα. Μα είναι δυνατόν τώρα να βολεύει ο Πρωθυπουργό. Σα παρακαλώ κύριε Μιλικόν. Σα παρακαλώ τώρα. Και οι υπουργοί του να βολεύουν τα παιδιά του. Δηλαδή σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι χώρα αυτή. Ναι. Είναι χώρα. Όταν ο Πρωθυπουργό τη Γαλλία τέσσερα χρόνια φυλακή πήρε για κάτι παρόμοιο. Σοβαρά μιλάμε. Έτσι θα λειτουργήσει το κράτο. Mm -hmm. Ή ο κ. Καρνέζης, με την ιστορία τη κ. Ράικου. Είναι σοβαρά πράγματα μια χώρα αυτή. Χάθηκαν, λέει, από την πλημμύρα τα έγγραφα και δεν μπορούμε να τα βρούμε. Σοβα... Είναι κράτο αυτό σοβαρό. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά, κύριε Μελκόνη. Ε... Και εμεί λέω ότι αν μα ακούσει αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, αν εμεί κυβερνήσουμε γιατί να κυβερνήσουμε, 40% θα πέσει κάτω το τιμολόγιο του ρεύματο. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ο ιδιώτη. Κάνουμε ένα λάθο όλοι μα. Λέμε. Έχω ακριβό τιμολόγιο σπίτι μου. Το πρόβλημα δεν είναι το σπίτι σου. Το πρόβλημα είναι η βιομηχανική μα παραγωγή. Που τα προϊόντα όταν είναι 40% ρεύμα παραπάνω είναι πιο ακριβά στην παραγωγή του. Mm. Που σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη ανταγωνιστικότητα. Δεν συμφέρει να δουλέψει μια βιομηχανία στην Ελλάδα, κύριε Μελιγκό. Το βλέπω τι επιχειρήσει μου. Δεν με συμφέρει. Πώ το λένε. Δεν... Με το ζώο τη κατά όρθια. Mm -hmm. Δεν συμφέρει. Τι σημαίνει αυτό. Κλείνω, άνεργη και κάνω εισαγωγέ πάλι και παλού. Αυτό θα κάνουμε για την Ελλάδα. Θα κλείσουμε Λουκιατό. Όχι. Η ελληνική λίστα υπόσχετο <σχετώ> όχι. Γι' αυτό και λέω στο περιστέρι αύριο, 6 ώρα το απόγευμα. Καλό όλου του Αθηναίου να έρθουν να ακούσουν. Να ακούσουν, θέλω, όχι να ψηφίσουν. Να ακούσουν και μετά, εκεί στο κίβε, 6 το απόγευμα, <σχετ> στο περιστέρι. Α <Ας> έρθουν όλοι. <σχετ> λοιπόν, κύριε Βελόμπλε, η συζήτηση περί δεξιά πολυκατοικία λέτε δεν, δεν σα αφορά. Δεν σας αφορά. Ωστόσο, ε, επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση, υφίσταται φθορά. Η πολιτική λογική λέει ότι ένα κομμάτι δεξιών ψηφοφόρων θα θελήσουν να βρουν κάτι άλλο δεξιό, να βρίσκεται σε αυτό αυτό, σε αυτό το χάρτη τη συμβατική πολιτική γεωγραφία. Ε, το Εδώ να δεν Δεν είναι δεξιό ξέρετε. Σα προσδιορίζουν όλοι οι υπόλοιποι όμω. Πρόβλημά του. Έτερο το προσδιορισμό ή αυτοπροσδιορισμό. Ω τι προσδιορίζετε. δεν πιστεύουμε στο αριστερά και δεξιά. Mm -hmm. Να σου το πω διαφορετικά με πολύ απλά λόγια. Αν θεωρείτε σε αριστερό έναν άνθρωπο που έχει καταθέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που έχει σπίτι στα βόρεια προάστια, τότε εγώ είμαι δεξιό. Η αριστερή να είναι φτωχή, δηλαδή. Όχι, απλά δεν είναι αριστερή. Οι αριστεροί μοιράζουν τα ημάτια του από ό,τι ξέρω. Από ό,τι ξέρω εγώ. Έτσι κομμάτι μάθει. καπιταλισμό το, Μάρξ. το κάνουμε. Επειδή αυτό. Ο Μάρξ. Όχι, ναι. εγώ είμαι καπιταλιστή έτσι κι αλλιώ. Είμαι επιχειρηματία. Ναι. Αλλά είμαι υπέρ του παρεμβατισμού του κράτου ναι. στην Εσκοκέρδια. Όπω αυτό έγινε ναι. με του παρόχου που κανεί δεν τολμά να μπει στη Βουλή ούτε ο κύριο Τσίπρα ούτε ο κύριο Ανδρουλάκη. Ο, ο... ο ευρωβουλευτή που μάλλον έχει τον κύριο Κατρίνη. Ε, ούτε κανεί τα ονόματα. Ο, του ο ναι. μόνο που τα είπε, εγώ ήθελα να είμαι έντιμο. Ο κλέον Γρηγοριάδη από το μέρα. Και δεν λέει κανένα ότι αυτοί που κερδίζουν οι πάροχοι είναι συγκεκριμένα ονόματα, κύριε Μελικώνη. Μαρινάκη, Κοπελούζο, Μη Βαρδινογιάννη, Δεν έχω τίποτα με του ανθρώπου. Είναι επιχειρηματίε και κοιτάνε να βγάλουν κέρδο. Και πολύ κέρδο. Το κράτο και η κυβέρνηση γιατί να συνεργάζεται μαζί του mm -hmm. για να εσκό αυτοί. Και γιατί ο κύριο Τσίπρα δεν λέει τα όνοματά του. Θα επανέλθω. Γιατί στην... όλοι αυτοί δεν φοβούνται, να σου πω γιατί. Όταν βλέπει αρχηγό κόμματο να πηγαίνει στα βόρεια αποδάστεια, να συζητάει με εκδότη. Και την άλλη μέρα πρωτοσύλλωση στην εφημερίδα ο Γίγαντα ξύπνησε, Αναφερόμαστε τον κύριο Ντουβλάκη. Καταλαβαίνει πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει αυτή η χώρα. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσουμε ω χώρα εμεί. Πραγματικά απορώ με του ψηφοφόρου. Mm -hmm. Αυτά πρέπει να δουν οι ψηφοφόροι. Εγώ προσωπικά σα το υπογράψω σε χαρτί. Ούτε με εφοπλιστή έχω βγει, ούτε έχω πάει σε κανένα λάρχη, ούτε έχω φάει με κανέναν από αυτού. Ποτέ μπορούσα. Mm -hmm. Δεν το έκανα όμω. Δεν μπορεί η πολιτική εξουσία να έχει σχέση με την οικονομική εξουσία στα όρια τη διαπλοκή. Είναι λάθο. Πρέπει να πορευτεί η πολιτική μακριά από την οικονομική εξουσία. Για να μπορεί να ελέγχει η πολιτική mm -hmm. την οικονομική εξουσία. Ε, επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση που προσπαθώ να κάνω. Άρα, στελέχοι που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία όχι, και, όχι, όχι. για λόγου που έχει φύγει, όχι. με αυτού μπορείτε να κάτσετε στο τραπέζι. Μποβδάνο, Κίρτσο, δεν, δεν ξέρω. Λέση, η ελληνική λύση ναι. δεν είναι λέσχη αδεσπότων. Δεν θα μαζέψουμε ότι υπάρχει απόλυτη Η επιλογή θα είναι πολιτική τεχνοκρατική και όχι στα ψηφοδέλτια μα ονόματα που θα συνταράξουν τον Πανελλήνιο. Εδώ είμαστε. Θα πάθετε πραγματικά θετικό σοκ. Mm -hmm. Κανέναν από αυτού. Ξέρετε γιατί. Να σου πω γιατί. Το μοναδικό πατριωτικό κόμμα το οποίο μιλάει για το πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνε και το λέμε αυτό. Γιατί θέλουμε να κάνουμε πρώτη την Ελλάδα και πρώτη του Έλληνε. Είμαστε εμεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναλήσετε. Τίποτα άλλο πιστέψτε Όλα τα υπόλοιπα είναι κομματίδια, υποκομματίδια που γίνονται για να περνάει η ώρα του. Και το λέει έτσι ομά, απλά και λαϊκά. Και α κάνουμε ό,τι θέλουν. Θα πορευτούμε μόνοι μα και δεν θα συγκυβερνήσουμε κανένα. Και δεν θέλουμε κανένα από αυτού. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βελόπουλε, σα ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Μελιγκόνη, και καλό και πάλι αύριο, στο περιστέρι 6 το απόγευμα, όλου του Έλληνε να έρθουν στο Κίβε. Είναι εκεί, Εθνικό Μαγάρι 1, στον Κεφισό. Ελάτε τουλάχιστον να ακούσετε αυτά που δεν ακούτε από του άλλου. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλή επιτυχία αύριο στην εκδήλωσή σα. Σα ευχαριστώ σας. πολύ.